Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι λοπαραγωγοί στο νησί μα, λόγω των προβλημάτων καρπόδεση, τα οποία έδωσαν τη χαριστική βόλη στην παραγωγή λαδιού από την περσινή χρυσή χρονιά για το προϊόν και του 130.000 τόνου λαδιού στο νησί μα, φέτο οι εκτιμήσει από τον ΕΛΓΑ είναι δραματικέ, καθώ μόνο από τι συνέπειε τη καρπόδεση η φετινή παραγωγή δεν θα ξεπεράσει του 50.000 τόνου, ενώ εάν προσεθούν οι συνέπειε του ΔΑΚΟΥ, τότε η οικονομική ζημιά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στην περίοδο τη ανθοφορία καρπόδεση και λίγο μετά, μιλάμε για μια παραγωγή παγκρίτια γύρω 50 με 60.000 τόνους παραγωγή. Και πάντα μιλάμε για μια εκτίμηση που δεν συμπεριλαμβάνει πιθανά αίτια ζημιογόνα όπως πιθανές προσβολές από δάκο ή μήκητες που Ο μπορεί να τη να ναι μειώσουν ακόμα περισσότερο. Η πρώτη ζημιά που έγινε ήταν στην καρπόδεση που επικράτησαν κακές καιρικέ συνθήκες και ενώ είχε καρπό δυστυχώς δεν καρπόδεσε όλος. Και το δεύτερο είναι τώρα με τις παρατεταμένε μετά τον Οκτώβριο. Όλο τον Νοέμβριο και τέλειο Οκτωβρίου υπήρχαν αρκετά υψηλέ θερμοκρασίε. Όπου αυτό ευνόησαν και να μην υπάρχει απόδοση στο ελαιόλαδο μέσα στον καρπό. Με στόχο την οικονομική στήριξη των ελαιοπαραγωγών, η περιφέρεια Κρήτη θα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτη, μέσω τη οποία θα τεκμηριώνται επιστημονικά οι ζημιέ, ώστε να διεκδικηθούν κονδύλια από το αρμόδιο Υπουργείο. Προ αυτήν την κατεύθυνση, συνεδρίασε η ειδική επιστημονική ομάδα στην περιφέρεια Κρήτη, η οποία έθεσε επιτάπητο όλα τα προβλήματα που προέγυψαν εξαιτία των κλιματολογικών συνθηκών. Όλε οι υπηρεσίε, όλοι οι φορεί τη Κρήτη σε μια συνεργασία όπω γίνεται πάντα, για να γίνει όσο πιο καλά μπορούμε τεκμηριωμένη μελέτη για να τύχει και απόζημιο χρηματοδότηση. Ο νομό Χανίων φαίνεται ότι έχει μια σχετικά καλή παραγωγή. Σε οι υπόλοιποι νομοί έχουν κάπω πιο έντονο το πρόβλημα. Ανάλογη μελέτη εκπώνησε η ειδική επιστημονική ομάδα και για την αμπελοκαλλιέργεια λόγω τη έξαρση περονοσπόρου στου κριτικού αμπελώνε που είχε ω συνέπεια τη μείωση τη παραγωγή, την αύξηση του κόστου φυτοπροστασίας... και γενικότερα του κόστου παραγωγή. Μελέτη η οποία κατατέθηκε τους προηγούμενους μήνες στο αρμόδιο Υπουργείο με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να υπάρχει εξέλιξη στο επίμαχο ζήτημα. Είναι στο καθοδόν, όπως υποσχέθηκε και εκείνος, κάνει προσπάθειες για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για τον περονόσπρο.